Πολύ λοιπόν, καλά έκανες. Σε ό,τι αφορά τώρα τις καιρικές συνθήκες, να πούμε ότι αρχίζει και ολοκληρώνει σιγά σιγά τη δράση της αυτή κακοκαιρία, η οποία άφησε αρκετά προβλήματα στη χώρα μας. Τώρα πλέον σιγά σιγά επηρεάζει τμήματα του νότιου-νότιου Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε καταιγίδες εκεί προς την περιοχή των Κυκλάδων, προς τη Ρόδο μας. Ευτυχώς μέχρι στιγμής τα φαινόμενα δεν εμφανίζουν ιδιαίτερη ένταση. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη. Βλέπετε σήμερα, Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου, η κακοκαιρία περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια. Για να το θέσουμε καλύτερα, ο άστατος καιρός περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια. Εκεί θα έχουμε κάποιες βροχές κατά διαστήματα και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, με μια τάση τα φαινόμενα αυτά να περιορίζονται ακόμα περισσότερο στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες. Άρα λοιπόν ολοκληρώνει τη δράση της αυτή η κακοκαιρία. Δυτικότερα και βορειότερα, οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Βοριάδες πλέον, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, με ισχυρές και τοπικά πολύ ισχυρές εντάσεις. Αυτό καθαρίζει και την ατμόσφαιρα, κάνει έτσι πιο διαυγή, ας το πούμε έτσι, την ατμόσφαιρα, καλύτερη ορατότητα, καλύτερης ποιότητας ατμοσφαιρικός αέρας. Και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 14 με 17 βαθμούς, 14 προς τα βόρεια, 17 με 18 στα πιο νότια τμήματα της χώρας μας. Πάμε να δούμε και τον ομό Αττικής. Θα έχουμε έτσι κάποιες τοπικές βροχές προς τα ανατολικά και βόρεια, ασθενείς κατά κανόνα, δηλαδή χωρίς να προβληματίζουν τα φαινόμενα. Ενώ φαίνεται ότι ο καιρός θα βελτιωθεί, θα πάμε δηλαδή σε ανοίγματα σε ό,τι αφορά τον ουράνιο θόλο, καθώς θα πηγαίνουμε προς απογευματινές και βραδινές ώρες. Ο βοριάς θα κυριαρχήσει ιδιαίτερα στα πιο ανατολικά τμήματα, νότιος ο Εβοϊκός, Καβοντόρο 6 με 7 μποφόρ, και ο υδράργυρος μέχρι 16 βαθμούς. Πιο έντονη η αίσθηση του κρύου σήμερα στο νομό Αττικής. Πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ, κατά τόπους συννεφιές, δεν αναμένουμε φαινόμενα. Ταλαιπωρήθηκε και η Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα η περιοχή της Χαλκιδικής από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Είχαμε και πολύ υψηλά έτσι, ποσά βροχής που καταγράφηκαν. Έτσι μας έδωσαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Ακόμη σε μεγάλη έτσι, ένταση εκδηλώθηκαν αυτά τα φαινόμενα και προς την περιοχή της Χαλκιδικής. Συνοδεία πολύ δυνατών ανέμων. Τώρα, βέβαια, οι άνεμοι έχουν υποχωρήσει, δεν προβληματίζουν. Και ο υδράργυρος μέχρι 13 βαθμούς αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Και να δούμε τώρα την εξέλιξη για τις επόμενες ημέρες. Θα εστιάσουμε προς την περιοχή μας. Βλέπετε με το γράμμα Χ. Υπάρχει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο αναμένεται να απασχολήσει τη χώρα μας από αύριο Τετάρτη το απόγευμα. Βεβαίως, και κυρίως θα λέγαμε το διήμερο Πέμπτη με Παρασκευή. Βλέπετε αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα προσπαθήσει να κινηθεί προς τα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά. Στην ουσία φαίνεται να εκτονώνεται στα πιο νότια τμήματα της χώρας μας. Και έτσι λοιπόν τα περισσότερα φαινόμενα τα αναμένουμε προς τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Δυστυχώς θα επηρεαστούν και πάλι περιοχές οι οποίες χτυπήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας που μας αφήνει πλέον σήμερα την Μπόρα, η οποία σιγά σιγά πλέον αρχίζει και υποχωρεί. Και δυστυχώς αυτό το κύμα λοιπόν κακοκαιρίας θα κινηθεί προς τα ανατολικά και θα επηρεάσει τα πιο νότια κυρίως τμήματα με αρκετές βροχές, η περιοχή της Κρήτης, η περιοχή της Πελοποννήσου, η περιοχή των Κυκλάδων, τα Δωδεκάνησα, μέχρι και εδώ την Αττική. Φαίνεται να έχουμε έτσι πιο έντονα φαινόμενα από αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας. Βορειότερα, ναι, μεν θα υπάρχει και πάλι έντονη αστάθεια, αλλά με πιο ήπια φαινόμενα αυτή τη φορά. Ναι. Και πάμε να δούμε την πρώτη εικόνα που σχηματίζουμε σχετικά με αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη μεσημέρι, απόγευμα και συνέχεια. Πολύ βροχή δηλαδή. Αρκετές οι βροχές εκεί που έχουμε τα πιο σκούρα χρώματα και τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται. Δηλαδή μέσα στο Ιόνιο, κεντρικό και νότιο Ιόνιο, η Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και το Ανατολικό Αιγαίο θα δεχτούν τη μεγαλύτερη ένταση από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Γι' αυτό και θα πρέπει πάλι να υπάρχει μια ετοιμότητα, ιδιαίτερα για περιοχές οι οποίες χτυπήθηκαν από την Μπόρα, από το προηγούμενο δηλαδή κύμα κακοκαιρίας. Θα υπάρχει έτσι μια εγρήγορση και όπως όλα δείχνουν και τις επόμενες αρκετές ημέρες θα έχουμε μια παρέλαση κακοκαιριών. Άρα λοιπόν δεν φαίνεται ο καιρός να βελτιώνεται ουσιαστικά. Ναι. Μάλιστα, Πέμπτη και Παρασκευή πια είναι και αυτό. Και Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, άλλο πάλι κύμα κακοκαιρίας θα μας έρθει από την κεντρική Ευρώπη αυτή τη φορά. Νέα επιδείνωση του καιρού σε αρκετές πάλι περιοχές. Δηλαδή έχουμε μπει σε ένα άκρος φθινοπορεινό. Βέβαια, στην κεντρική Ευρώπη θα φέρει και χαμηλώσει τη θερμοκρασία. Θα χαμηλώσει και λίγο περισσότερο τη θερμοκρασία, οπότε θα δούμε και χιόνια κυρίως σε βουνά της κεντρικής και βόρειας υπηρετικής χώρας. Αυτά στην ουσία που δεν μας έκανε ο Νοέμβριος μέχρι τώρα. Τα κάνει ο Δεκέμβριος.